Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εκπαίδευση Παιδιών Ρωμά, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχολεία των Τρικάλων για την εκπαιδευτική χρονιά 2011-2012, όπου φοιτούν μαθητές Ρωμά. Βασικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η στήριξη των σχολείων στα οποία φοιτούν μαθητές Ρωμά, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των παραπάνω μαθητών. Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά στοχεύουν στη μαθησιακή στήριξη και ενίσχυση των μαθητών Ρωμά με στόχο την αποτροπή των διαρροών κατά την σχολική φοίτηση. Επιπρόσθετα, τα τμήματα αυτά αποτελούν μια σημαντική προσπάθεια, ώστε να καταστεί δυνατή ομαλή μετάβαση των παιδιών αυτών από το χώρο της οικογένειας στο σχολείο και στη συνέχεια από τα νήπια στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος και μάλιστα ύστερα από απέτηση των ενηλίκων Ρωμά για συμμετοχή των ιδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση ταχύρυθμων τμήματων για τους ενήλικες Ρωμά με σκοπό την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού. Στον χώρο του 18ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων του Κεπακίου, πραγματοποιήθηκε σχετική εκδήλωση με την συμμετοχή του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων, κ. Νικολάου Κατσίκα, ο οποίος ενημέρωσε τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος για την διαδικασία εγγραφής, φοίτησης, παρακολούθησης, καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών Ρωμά, το οποίο γίνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Χθες επισκέφτηκα το 18ο Δημοτικό Σχολείο μαζί με τον κύριο Κατσίκα, τον Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, που ενημέρωσε τους μαθητές για τη δυνατότητα που έχουν, τελειώνοντας το Δημοτικό, να ακολουθήσουν οι ενήλικες μαθητές το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Θέλω να προτρέψω όλους τους δημότες Ρωμά να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Η αντίληψή τους είναι ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν προλαβαίνουμε να πάνε τα παιδιά σχολείο. Τους είπα και ήμουν σαφής σε αυτό, ότι πρέπει να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο αν θέλουν ένα καλύτερο αύριο για αυτά. Προβλέπονται προγράμματα και ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά, προβλέπονται προγράμματα και ενισχυτικής διδασκαλίας για τους ενήλικες, πέρα από τη βασική εκπαίδευση. Αυτό γιατί πρέπει πραγματικά να αφομοιώσουν, να μάθουν καλά τη γλώσσα και να μπορέσουν έτσι να είναι στην κοινωνία με περισσότερα εφόδια και βεβαίως από εδώ και πέρα οι όποιες επιδοτήσεις, τα προγράμματα, οι εντάξεις προαπαιτούν τουλάχιστον εκπαιδευμένους Ρωμά. Τέλος, ήθελα να σας πω ότι και όσον αφορά τη συγκοινωνία, φροντίσαμε και η Περιφέρεια και ο Δήμος, ώστε να μεταφέρονται οι μαθητές στα σχολεία αυτά και να μην έχουν πρόβλημα από τις συνοικίες τους. Κλείνοντας, θέλω να προτρέψω να στελεχώσουν κυρίως οι νέοι γονείς τα νηπιαγωγεία. Η εκπαίδευση αρχίζει από το νηπιαγωγείο. Γι' αυτό στόχος φέτος είναι και του Δήμου, στο κομμάτι που τον αφορά, αλλά και της εκπαίδευσης των Ρωμά του προγράμματος, να σταλούν τα παιδιά που είναι σε τάξη, σε ηλικία νηπιαγωγείου, να πάνε στο νηπιαγωγείο. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα, εντάσσονται ομαλότερα στην κοινωνία. Αν αυτό το πράγμα δεν ξεκινήσει ομαλά, είναι πολύ πιο δύσκολο μετά τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και να έχουν επιτυχή αποτελέσματα στη διαδικασία αυτή την εκπαιδευτική.